Νεκτάριος Φαρμάκη, μαζί μα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδα, τον οποίο φιλοξενούμε στο στούντιο του Max FM. Κύριε Περιφερειάρχη, ήταν ένα δύσκολο χρόνο, ομολογουμένο το 2022. Τι να πρωτοθυμηθώ, η τουρκική κρίση. Ε, μία γείτονα η οποία είναι έτσι ιδιαίτερο ανήσυχη. Ο κορονοϊός και τα απόνερά του στην οικονομία, η ενεργειακή κρίση τώρα, η κλιματική κρίση. Ε, άκουγα τον κύριο Λέκα προχθές να λέει ότι ίσως είναι η αρχή μιας κρίσης περιβαλλοντικής που θα πλήξει σιγά σιγά και την Ελλάδα. Ε, ήταν ένα έτος αποτελεσματικό για εσάς. Κοιτάξτε, κοιτάζοντας πίσω το χρόνο και δεν θα σταθώ μόνο στην ε, περασμένη χρονιά θα σας πω ότι ε, η θητεία μου συνέπεσε με αλλεπάλληλες χρονιές ε, απαντών κρίσεων. Αναλάβαμε το Σεπτέμβριο του 2019 το Φεβρουάριο του 20 ε, ξεπροβάλλει έτσι, στα πράγματα ο κορονοϊός. Ένα τεράστιο σοκ για την παγκόσμια κοινότητα και φυσικά και για μας που κληθήκαμε με, από το δικό μας ε, μετερίζει να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το υγειονομικό αλλά και οικονομικό ε, σοκ. Ε, συνεχίσανε οι κρίσεις, ήρθανε μεγάλες φυσικές καταστροφές από άκρη άκρη της Δυτικής Ελλάδας και μάλιστα Όλες μαζί. Ξεκινήσαμε από το καλοκαίρι, ε, οι φωτιές στην Αρχαία Ολυμπία και στην Αιγεία ε, Ταυτόχρονα, αμέσως δύο μήνες μετά, ε, τα μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα, στη Δυτική Αχαΐα, στην Ηλία, κατοριστήσεις ε, με τεράστιες ζημιάς στην Αιτωλοκαρνανία. Μην ξεχνάτε ότι ε, προχθές που παρουσιάστηκε το περιφερειακό σχέδιο για την κλιματική αλλαγή, αναφέρθηκα στο... Στο ποσό το οποίο ανακαστήκαμε να δαπανίσουμε και αφορούσε στην αποκατάσταση φυσικών καταστροφών, είναι ένα ποσό που υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, κοντεύει τα 60 εκατομμύρια ευρώ, μόνο για την αποκατάσταση. Όχι για ε, νέα έργα συντηρήσεων ή νέων εργολαβιών. Για την αποκατάσταση. Και αυτό δείχνει το γεγονός αυτό που είπατε, δεν έχουμε μπει σε μια νέα κρίση. Είναι κρίση η κλιματική αλλαγή. Είναι, είναι μια ε, ε, κατάσταση η οποία θα μας συνοδεύει από εδώ και πέρα και η οποία αποδεικνύει ότι μόνο προληπτικά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο γιατί θα αναφερθώ και σε κάτι το οποίο ναι. μας είχε πει και ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την κλιματική αλλαγή η σχέση της δαπάνης για την αντιμετώπιση της προληπτική αντιμετώπιση των καταστροφών σε σχέση με, το, με την κατασταλτική αντιμετώπιση των καταστροφών είναι ένα προς 6. σκεφτείτε δηλαδή ότι 50 εκατομμύρια χρειάστηκαν για να αποκατασταθούν. Στο μέτρο που αποκαταστάθηκαν οι φυσικέ καταστροφέ που έγιναν το περασμένο χρονικό διάστημα, έξι φορέ λιγότερα θα ήταν η πρόληψή του. Αυτό όμω προ, 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 έχει ω προπόθεση και προϋποθέτει το, 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 ίδιο το γεγονός να έχει γίνει μια σωστή μελέτη τη της, κατάστασης ως έχει. Αυτή ακριβώς η μελέτη είναι το περιφερειακό σχέδιο για την κλιματική αλλαγή. Θέλω να πω, απαντώντας στο σας, το με το κεντρικό όμως, ε, απαντώντας το ερώτημά σας... ακριβώς, σχέδιο, έτσι, ναι. Και το οποίο δεν προκύπτει, ω δεν προκύπτει ως το τι σκέφτεται ο, ο Τάδε ή ο Δίνα, ο Φαρμάκης ή οποιοδήποτε άλλος, προκύπτει μέσα από επιστημονικά δεδομένα και το οποίο θα αποτελέσει το μπούσουλα για τους επόμενους... Αυτό πότε θα είναι έτοιμο το... Είναι, σχέδιο. είναι διέτοιμο και, παρουσιάστηκε, ψηφίστηκε στο Περιφερειακό μα Συμβούλιο. Παρουσιάστηκε για και, στις στι περιφερειακέ Για ενότητες. να ελοποιηθεί σιγά-σιγά, να αρχίσει να ελοποιείται. Αυτό ακριβώ. Είναι ένα εργαλείο ναι. το οποίο αποτελεί έναν μηχανισμό λήψη αποφάσεων. Ξέρετε, η σύγχρονη πολιτική δεν στηρίζεται στι ιδέε ναι. που κατεβάζουν οι πολιτικοί. Ναι. Έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό. Την επιστημονική τεκμηρίωση τη απόφαση. Ναι. Δεν μπορεί να στηριζόμαστε στο αν ο θα έχει καλή ε, μια καλή ιδέα ή μια φώτιση. Δεν υπάρχει τέτοιου είδου ε, ε, σωτηρία. Πρέπει να υπάρχει αυτό το, αυτός ο μηχανισμό, αυτό το decision making α, που α, λένε. Άρα, για να το καταλάβω καλύτερα και να το καταλάβουν και οι ακροατέ, ε, μπαίνοντα στο ζουμί με αυτόν τον σχεδιασμό μπορούμε να αισθανόμαστε ήσυχοι όσο μπορούμε με τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ότι ε, ε, τουλάχιστον ε, 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 αν όχι βραχυπρόθεσμα, σε ένα ικανό χρονικό διάστημα ναι. να είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε στα καιρικά φαινόμενα, στην κλιματική Κρίση. Είναι... Όχι μόνο στην κλιματική αλλαγή. Είναι Γιατί ξεκάθαρα. η Πάτρα είναι μία από τι πόλει. Είδα προσφάτω και μία μελέτη ε, η οποία εμπεριέχει την Πάτρα στι πιο δύσκολε περιοχέ διότι είναι αστική. Τη δική μα μελέτη δύσκολες είδατε. Δύσκολες. Αυτή ναι. είναι η μελέτη ακριβώς, και, ακριβώς, για την κλιματική ακριβώς. αλλαγή. Ναι. Ε, αστική περιοχή και είναι δίπλα στη θάλασσα. Ακριβώ. Και θα πληγεί, και θα, και θα, και θα πληγεί ναι. την επόμενη 20η περισσότερο μαζί με την περιοχή του α, μεσολογίου, αλλά και άλλε περιοχέ. Και πλημμυρικά φαινόμενα. Υπάρχουν φαινόμενα ξηρασία να το α, mm -hmm. αμελούμε αυτό υπάρχουν φαινόμενα mm -hmm. όπου θα έχουμε μεγάλη έλλειψη α, πτώσης α, βροχόπτωσης mm -hmm. όλο το χρονικό διάστημα και μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα έχουμε έντονη βροχόπτωση αυτό δημιουργεί τα πλημμυρικά φαινόμενα ταυτόχρονα κινούμαστε και στην α, κατεύθυνση και ήδη το έχουμε κάνει από τις περασμένες φυσικές καταστροφές την α, διεκδίκηση εκ μέρους του Υπουργείου Υποδομών όπως έχει γίνει σε άλλη μια περιφέρεια στη χώρα της δημιουργίας ενός master plan για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων γιατί ξέρετε αυτό είναι ναι. ένα Πολύπλοκο. Είναι ένα, Φετικό. πολύπλοκο Φετικό. Ε, είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο. Δεν έχει να κάνει μόνο με τι καιρικέ συνθήκε. Έχει να κάνει, για παράδειγμα, όπω το είδαμε στην Δυτική Αχαΐα να συμβαίνει αυτό, με το πώ είναι δομημένε οι καλλιέργειε. Πλέον έχουμε θερμοκυπριακέ καλλιέργειε, να θυμίσω εδώ. Πλέον, για να το πω απλά, οι γράνε έχουν μειωθεί που υπάρχουν στα χωράφια. <συριακόνι> αυτό τι σημαίνει, <συριακόνι> Σημαίνει ότι από τη στιγμή που ε, ε, ένα, ε, ένα αγρόκτημα έχει καλυφθεί. Για να γίνει καλλιέργεια θερμοκυπιακή, τι σημαίνει ότι η απορροή του έχει μειωθεί. Τι σημαίνει αυτό ακριβώ, Ότι όταν βρέχει, υπάρχει πιο μεγάλη Θέλω αφαινόνο. να μείνω στην Ετωλοακαρνανία, διότι προσφάτω πέρασα ξανά. Ε, η γεφυρούλα η μικρή, α, λόγω τη αύξηση του νερού του ποταμού, δεν λειτουργούσε. Ε, Προφανώ είναι ένα μέτρο το οποίο είναι θετικό, διότι κινηθήκατε άμεσα και εσεί και το Υπουργείο Υποδομών. Όμως η μόνιμη. Ακριβώ, στον Όμω η μόνιμη γέφυρα, η μεγάλη γέφυρα, έχει αρχίσει το μεταξύ να πω και στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, να γκρεμίζεται η παλιά, έτσι δεν είναι σιγά σιγά. Ακριβώς. Πότε θα είναι έτοιμη για να ξέρουμε και χρονοδιαγράμματα. Το Υπουργείο ε, είχε δηλώσει ρητά μαζί με τον ανάδοχο ότι από την στιγμή έναρξη των εργασιών χρειάζεται περίπου ένα-ενάμιση χρόνο για να, να γίνει ε, η καινούργια γέφυρα. Από εκεί και πέρα όμω ε, ήδη υπάρχει η προσωρινή ε, ναι, 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 ναι. διέλευση, ναι. η οποία. Λειτουργήσε κανονικότατα Λειτουργήσε, με την προχώρηση. Ναι, ναι, ναι. Α, Στην αρχή υπήρχε μια. Εντάξει, ακούστα... στα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα όμω όταν φουσκώνει ο ποταμό. Όταν φουσκώνει ο ποταμό, το δεν νερό περνάει από πάνω όπω ναι, και σε γίνεται. πάρα πολλέ περιπτώσει σε, σε τέτοιου είδου ναι. διαλέψει ναι. σε ολόκληρη ναι. την ναι. Α, επικράτεια. Α, δεν, δεν είναι γέφυρα εξάλλου, μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι μια κατασκευή γέφυρα. Είναι μια ερλανδικού τύπου διέλευση. Η οποία ακριβώ αυτή τη σημασία και αυτή τη χρήση έχει. Τι δηλαδή να μην μπλοκάρει από τα φερτά. नमीन Διαλύεται από Και να βοηθήσει τι ενδοπεριφερειακέ μετακινήσει Και ακριβώ. Είναι πάρα πάνε πολύ σημαντικό. Τους, Έχουν πληγεί πάρα πολύ τους. οι μεταφορέ yeah. και η τοπική κοινωνία και η οικονομία όλη αυτή την περίοδο. Σωστά. Έχουμε συνδράμει στην κατεύθυνση Σωστά. αυτή Σωστά. και με α, για τη μεταφορά των μαθητών και φυσικά α, με δρομολόγια για την εξυπηρέτηση των, των πολιτών Καθόλου χθες και έβλεπα, διάβαζα τον τοπικό τύπο, τον περιφερειακό και στην Ετωλοκαρνανία, διότι αναφέρομαι συχνά στην Ετωλοκαρνανία όπω και στην Ελία, διότι μια αρχική σα εξαγγελία ήταν η Τη δυναμική μεταξύ των περιφερειών. Ε, βλέπω λοιπόν ότι κάποια έργα προχωρούν. Mm -hmm. Για παράδειγμα, μου έστειλαν μηνύματα ακροατέ τη προάλλε, όταν ε, μίλαγα για το Μεσολόγιο, για την κατοχή, για το νέο χώρο, για τα χωριά εκεί, ότι φτιάχτηκαν οι δρόμοι επιτέλου. Θα γίνουν παρεμβάσει όπω και στη γέφυρα που ενώνει την κατοχή με το νέο Ξέρετε, ε, για μα που παρακολουθούμε ίσω και την κεντρική επικαιρότητα στην Πάτρα ή την Πανελλαδική, μπορεί να μην είναι κάτι για αυτού όμω που ζουν καθημερινά εκεί, που θέλουν να πάνε στα χωράφια του στην οδοποιία, όπω τον Ερήμαρθο, όπω τον Ορεινό Όγκο, όπω η Τικία Χαΐ είναι πολύ στα σημαντικό Στα Καλάβρητα. Ναι, στα Καλάβρητα, σωστά. Πού βρισκόμαστε εκεί. Ακούστε. Ε, Προχθέ είχαμε. θα μπορούσα να κάνω ένα, μια αναφορά κατεβατώ τώρα και δεν έχει και νόημα ξέρετε να κάνεις ένα απολογισμό καταλόγου έργων θα αναφερθώ όμως σε, σε κάποιους αριθμούς οι οποίοι ακριβώς παρουσιάζουν αυτό που λέτε Προχθέ ε, προχθές είχαμε τον προπολογισμό ε, προϋπολογισμό της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας τι αποδεικνύει και, τε, και τι βγαίνει μέσα από αυτό τον προπολογισμό, γιατί ο προπολογισμό τι είναι η πρόβλεψη δαπανών της επόμενης χρονιάς τι είναι οι δαπάνες, δαπάνες σημαίνει ότι τα έργα τα οποία έχουν σχεδιαστεί Ειλοποιούνται. Ενώ ταυτόχρονα, τι άλλο σημαίνουν οι δαπάνες, ότι ενισχύεται η τοπική ε, οικονομία μέσω τη πληρωμής mm -hmm. των δαπανών αυτών. Mm -hmm. Τι αποδεικνύεται λοιπόν, ότι ουσιαστικά εδώ έχουμε έναν τριπλασιασμό από το 2019 του προϋπολογισμού της περιφέρειας, γεγονός που τι σημαίνει ακριβώς ότι υλοποιούνται, Αυτά, αυτή ουσιαστικά η έκρηξη α, ένταξης νέων έργων σημαίνει ταυτόχρονα και έκρηξη υλοποίησης νέων έργων. Φυσικά όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι ε, φυσικά ο κρατικό προπολογισμό θα μεταγγίζει ανατακτά χρονικά διαστήματα για την πληρωμή αυτών των υποχρεώσεων από το κράτο προ την χωρίς περιφέρεια. να θέλω να δημιουργήσω μια αντιπαράθεση με την προηγούμενη περιφερειακή αρχή, αλλά καλό είναι οι πολίτε να ξέρουν, να κρίνουν, να συγκρίνουν, διότι εκλογέ έρχονται έτσι κι αλλιώ. Χωρί να θέλω να σα κάνω κοινικό σήμερα, τέτοιε μέρε χρονιάρε και να μιλάμε για εκλογέ. Ε, ε, βλέπω είχατε προσφάτω μια αντιδικία με την ε, αντιπολίτευση. Ε, για την απορρόφηση των χρημάτων του Έσπα. Εσείς λέτε ότι απορροφούμε περισσότερα χρήματα από όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και την Ευρώπη. Μακράμ. Ναι, σε σύγκριση με άλλες χωρές. Οι προηγούμενοι λένε ότι πατάτε πάνω στα δικά τους έργα. Ε, 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 λέτε πως δεν παραλάβατε. Ε, Συγκεκριμένου φακέλου παρακενού και θέλετε να οικειοποιηθείτε έναν δικό του σχεδιασμό. Η αλήθεια όμω, ποια είναι για του πολίτε, για να ξέρουν, για να μιλήσουμε με συγκεκριμένα στοιχεία και αριθμού, αν θέλετε. Κοιτάξτε, ε, δεν πιστεύω. Και ποια στη... είναι η διαφορά στο σχεδιασμό, ε, Διότι δεν, δεν μπορώ να ξέρω ότι μια ε, περιφερειακή αρχή προφανώ. Θέλει το καλό του τόπου, προφανώ θέλει το καλό των πολιτών, άρα είναι μια διαφορά αποτελεσματικότητα. Ποια είναι αυτή η ειδοποιώς διαφορά αποτελεσματικότητα και στην απορρόφηση και στην υλοποίηση. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι ακριβώ αυτό στο οποίο αναφερθήκατε έχει και την ουσία του πράγματο. Ε, όλοι έχουν καλέ προθέσει. Δεν πιστεύω ότι κάποιο ναι, έχει κακέ προθέσει και δεν θα το έλεγα ποτέ για κανέναν πολιτικό μου αντίπαλο. Ναι. Ε, δεν είμαι εδώ για να κάνω αντιπολίτευση σε ποιον. Ο κ. Κατσιφάρη έχει αποχωρήσει από την και ε, περιφερειακή, μια περιφερειακή ομάδα, αυτοδιοίκηση. Μια παράταξη η, η, η παράταξη εκεί. αυτή υπάρχει και κοιτάξτε να δείτε. Ε, νομίζω ότι αντιλαμβάνονται όλοι ε, πλέον ότι τα νούμερα ε, αποδεικνύουν τα πάντα. Δεν χρειάζεται να, 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 να πω πολλά. Η αποτελεσματικότητα, ξέρετε, μετριέται. Δεν έχει να κάνει με ρηματικέ δηλώσει. Ό,τι και να πω εγώ, ό,τι και να σα πω, mm -hmm. το γεγονό, για παράδειγμα, όπω σα είπα πριν, ότι έχουν αυξηθεί και η ρυθμή απορρόφηση και η ρυθμή πληρωμών. Μην το, μην το αμελούμε αυτό. Πληρωμή σημαίνει τα πάντα. Χωρί υλοποιη... χωρίς πληρωμή δεν γίνεται υλοποίηση. Mm. Άρα, αφού υπάρχει πληρωμή, υπάρχει και υλοποίηση. Έχει μείνει ένα εκατομμύριο, αν δεν κάνω λάθο. Ορίστε. Έχει μείνει υπόλοιπο περίπου στο 1,1 εκατομμύριο. Σε ποιο... σε ποιο... Στην πράγμα. περιφέρεια για αυτά που χρωστάτε προ τρίτου. Όχι, όχι, όχι. Είναι, όχι, παραπάνω... Όχι, είναι, παραπάνω. Παραπάνω. είναι παραπάνω. Φυσικά okay. είναι παραπάνω. Okay. Okay. Έγιναν τώρα κατανομέ yeah. από την yeah. κυβέρνηση yeah. προ τι περιφέρειε. Πληρώσαμε μέχρι και του λογαριασμού μα μέχρι και τον Νοέμβριο και με την αρχή του έτου θα πληρώσουμε και του υπόλοιπου λογαριασμού, έτσι όπω συμβαίνει σε κάθε οργανισμό. Ε, Παρμακή, νιώθετε μόνο. Θέλω να πω μόνο. Δεν αναφέρομαι στου συνεργάτε σα. Γιατί? Θέλω να έχει. Θα ολοκληρώσω. Δεν αναφέρομαι στου συνεργάτε σα, στου αντιπεριφερειάρχε, στου φίλου που είστε μαζί στην περιφερειακή αρχή. Ενώ με φόντο τι εκλογέ. Ε, έχει γραφτεί Εβραίο στα ρεπορτάζ που φιλοξενούνται στον τοπικό τύπο, στα μέσα ενημέρωση, ότι εν των εκλογών δεν έχουμε μία δυναμική παράταξη απέναντι στον Νεκτάριο Φαρμάκη, είτε από την κεντροαριστερά, είτε από το κέντρο, είτε έναν ανεξάρτητο υποψήφιο. Εσεί στηριχθήκατε το 2019 από τη Νέα Δημοκρατία. Έχετε προβεί σε άνοιγμα προσφάτω στο νεολόγο, ε, Και ήταν η πρώτη σα συνέντευξη που μιλάγατε γι' αυτό. Δηλαδή, καλούσατε όλου του πολίτε από το Δημοκρατικό Τόξο να έρθουν ανεξαρτήτω ιδεολογική αφετηρία. Όμω, λέγεται ότι απέναντί σα δεν έχετε έναν αντίπαλο ο οποίο αυτή τη στιγμή θα σα φοβίζει. Έχετε έναν ευχαρίστω πονοκέφαλο. Δηλαδή, να κλείσετε το ψοδέλτιο, να ολοκληρώσετε έργα και να κοιτάξετε μόνο τι εκλογέ και την πάρτι σα, το πω, την πολιτική. Κοιτάξτε, τώρα ανοίγεται έτσι... μια μεγάλη συζήτηση. Εγώ θα σα πω ότι. Στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή δεν είναι οι εκλογέ. Μπορεί να σα φαίνεται περίεργο, μπορεί να μην το πιστεύετε. Ε, εγώ θεωρώ ότι οι εκλογέ τουλάχιστον για μα είναι μακριά ακόμα. Ε, έχετε μια τάση εσεί εδώ στα μέσα να ασχολείστε με αυτό, γιατί έτσι είναι, ναι. είναι ενδιαφέρον. Είναι εντριγκαδόρικο. Ναι. Ε, θα σα πω ότι ασχοληθείτε με τι εθνικέ. Ε, Εμεί έχουμε δρόμο ακόμα. Και θα σα πω επίση ότι. Εντάξει, δεν... αυτό είναι μέθοδο ύπνου όμω για του άλλου. Δεν Ασχολούνται είναι... όλοι με τι εθνικέ εκλογέ, δεν στείλουν συνδυασμό, ο φαρμάκη του κερδίζει. Δεν, δεν είναι... είναι. Εντάξει, μπορεί να είναι μια και παγίδα, είναι και παγίδα της που στείλουν, μου λέτε. Παγίδα, ναι. είναι <laughs> όταν έχει 12 από τι 13 περιφέρειε, προφανώ και να του πει ασχολούμαι με τι βουλευτικέ εκλογέ, μην ασχολείται με τι αυτοδιοικητικέ του αγαπητέ. Ακούστε, κανείς, ακούστε. Και ε... οι άλλοι, κερδίζετε. Είναι εσείς. μια ευτυχή συγκυρία για μένα προσωπικά. Το γεγονό ότι αυτή τη στιγμή. Έχω την πολιτική πολυτέλεια, να το πω έτσι, να προσπαθώ, με αξίωση ο Θεός και φυσικά με την βούληση του λαού, Πολύτελη. να μπορώ να υλοποιώ αυτό που είχα στο μυαλό μου για τον τόπο μου. Λίγο ή πολύ αυτό θα κρυθεί στο τέλος της πορείας. Αλλά έχω την πολυτέλεια να μπορώ να χαρώ αυτό το πράγμα, τη χαρά της δημιουργίας, τη χαρά της προσφοράς, έτσι όπως εγώ την αισθάνομαι. Και θα έρθει η ώρα και θα κρυθεί ναι. από εκεί και πέρα. Όσοι απεργάζονται ή κατεργάζονται ε, σχέδια ε, πολιτική, δημοκρατία έχουμε. Ο καθένα έχει το δικαίωμα να μπορεί να δοκιμαστεί και να κάνει τη δική του πρόταση. Το θέμα είναι ότι αυτή η πρόταση. Ε, ξέρετε, μιλήσατε πριν και χρησιμοποιήσατε έναν όρο ε, κάποιο αντίπαλο που να με φοβίζει. Γιατί να με φοβίζει οποιοδήποτε αντίπαλο. Και γιατί κάποιο αντίπαλο να φοβάται εμένα και το αντίστροφο. Δεν τίθεται θέμα φοβία. Όταν είσαι κάτω από την κρίση ε, του, 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 του λαού τη Δυτική Ελλάδα, γιατί να φοβάσει και ποιον να φοβάσει. Δεν υπάρχει λόγο να φοβόμαστε κανέναν. Εδώ υπάρχουν διαφορετικέ προτάσει, υπάρχει μια ε, μετρήσιμη αποτελεσματικότητα, ε, υπάρχει το γεγονό ότι εγώ υπεύθυνα και θεσμικά θα σταθώ αύριο ενώπιον ε, του λαού τη Δυτική Ελλάδα και θα πω φίλε και φίλοι, εγώ υποσχέθηκα αυτά, έκανα αυτά, ήμουνα ασυνεπής και γι' αυτό το λόγο θέλω να τα ολοκληρώσω. Είναι τόσο απλό. Ε, γιατί να φοβηθώ ή γιατί να μην φοβηθήκατε. Δεν έχει κάποιος. δημιουργηθεί η συνθήκη των αντιπάλων ακόμη, διότι δηλαδή υπάρχει και αποτέλεσμα την περιφερειακή αρχή. Κάτι που δεν παρατηρούμε και σε άλλε περιφέρειε, βάσει των δημοσκοπήσεων. Ε, το λέω Δηλαδή, ε, άλλοι συνάδελφοί σα, ε, περιφερειάρχε, ε, βλέπω ότι έχουν ιδιαίτερου δυναμικού αντιπάλου και οι ίδιοι δεν έχουν πείσει όσο θα ήθελα τουλάχιστον την τοπική κοινωνία, διαβάζοντα κρυφέ και φανερέ δημοσκοπήσει. Έχετε τέτοια στοιχεία που να λένε ότι πάτε πολύ καλά. Κοιτάξτε, ε, σα είπα. Εγώ βλέπω το τι κάνουμε. Το και, κλίμα και, της και είναι με, ποιο Και είναι, είναι. μετρήσιμο. Το εις, είναι διότιο πολύ υποκειμενικό, ξέρετε. Εγώ θα σα πω ότι ε, εισπράττω ναι. μία ναι. μόνιμη αγωνία. Αν θα μπορούσα να με ρώτησε κάποιο συνάδελφό σα πριν από καμιά εβδομάδα, Ποιο είναι το, έτσι, το χαρακτηριστικό τη, Πώ προσλαμβάνεται από την κοινωνία. Ναι, και θα σα απαντήσω ναι. με μία λέξη Ανασφάλεια. Ναι. Ναι. Σε αυτή την ανασφάλεια, Αυτό που νιώθω είναι ότι σε βγάζει. Αν, έχεις, αν είσαι υπεύθυνο και θέλει να βοηθήσει τον πολίτη, ναι. σε βγάζει από τι γραμμέ τι οποίε κινείσαι, τι ε, ε, συγκεκριμένε. Δηλαδή, φεύγει από τι αρμοδιότητέ σου και λε τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω τον ε, άνθρωπό μου και να, και να, να νιώθει λιγότερο ανασφαλή. ακούω όμω και από τη δημοτική αρχή εδώ στην Πάτρα και από άλλε αυτοδιοικητικέ αρχέ ότι η αυτοδιοίκηση έχει συγκεκριμένου ρόλου. Έχει κοντά χέρια, δεν μπορεί να πράξει και πολλά. Όλα. Εναπόκειται ε, ε, στην ευθύνη του κράτου. Είναι έτσι, μπορεί να υπάρξει όμω ένα συνδυασμό δράση μεταξύ τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου, δευτερού βαθμού με το κράτο για προσέλκυση επενδύσεων, για δημιουργία θέσεων εργασία, ε, για να μειώσουμε αυτή την ανασφάλεια που νομίζω ότι πρώτα απ' όλα είναι ανασφάλεια τη επόμενη ημέρα. Οικονομική, η εργασία και ούτω καθεξή. Μέσω δυσκολιών που ζούμε. Να σα είμα... το πω λίγο σχηματικά. Ναι. Σίγουρα οι αρμοδιότητε δυσκολεύουν το σκηνικό ω προ την επίτευξη λύση. Δηλαδή. Ναι. Ναι, η περιφέρεια μπορεί να, ή ο Δήμο μπορεί να μην είναι αρμόδιο για κάτι. Ναι. Για παράδειγμα, για την ακρίβεια. Όμω μπορεί το μερτικό του ναι. να, με το, από το μερτικό του να, να, κάνει αυτό που μπορεί. Αν κάνει αυτό που μπορεί, έχει ζήσει για τη συνείδησή σου. Έμεσα ή άμεσα μπορεί να ακουμπήσει σε αρκετά προβλήματα. Να σα πω ένα παράδειγμα. Ναι. Μάλλον μπορώ να σα πω πολλά. Ναι, θα πήτε, διαλέξω πήτε, ένα. Ναι. Θυμάμαι την μεγάλη καταστροφή στην αρχαία Ολυμπία. Εκεί κληθήκαμε, είχαμε καμία άμεση αρμοδιότητα, ανέλαβε το κράτο να κάνει τι αποκαταστάσει, να κάνει να μα χρηματοδοτήσει, να κάνουμε έργα. Μάλιστα. Τι ανάγκη υπήρχε εκείνη την περίοδο, Καταστράφηκαν περίπου 450.000 ελαιόδεντρα. Τι σημαίνει αυτό εκτό από τη καταστροφή του περιβάλλοντο, Σημαίνει και απώλεια εισοδήματο από ανθρώπου οι οποίοι μόνο εισόδημά του είχαν την ελαιοκαλλιέργεια. Mm -hmm. Πώς Πώ θα γίνει αυτή η αποκατάσταση πέραν τη αποζημίωση που το κράτο ω συντεταγμένη πολιτεία πρέπει να κάνει. Τι κάναμε εμεί, Συνεργαστήκαμε με ποιον? Με τον ιδιωτικό τομέα και τι κάναμε, καταφέραμε μέσα σε χρόνο ρεκόρ για την ελληνική γραφειοκρατία, λιγότερο από ένα χρόνο, να δωρηθούν στην, στην τοπική κοινωνία και οικονομία πάνω από 150.000 ελαιόδοντρα και να αποκατασταθεί ένα σημαντικό κομμάτι. Με μηδενικό κόστο. Για την δημόσιο... στήριξή σα στην τοπική <κυκ> κοινωνία, στι επιχειρήσει. Μπορεί τελικά. Αλλού... Εγώ σα ρωτάω τώρα, ναι. μπορεί τελικά. Ε, με τον τρόπο που το λέτε, μπορεί, γι' αυτό ρωτώ. Έτσι, ναι. προ... ε... άρα μπορούμε ε... Μπορούμε ε... συνεργαζόμενοι να κάνουμε πολλά. Πείτε μου λίγο για τι επιχειρήσει, για τη στήριξη προσφάτω με τον κορονοϊό. Λέω, mm -hmm. ε, πού βρήκατε τα χρήματα αυτά. αυτά, θα μπορούσε να τα βρει ένα Δήμο, για παράδειγμα. Κοιτάξτε. Ε... Όχι, τη συγκεκριμένη δράση μπορούσαν να την κάνουν μόνο οι περιφέρειες μπορεί γιατί προφέρει. αξιοποιήθηκαν πόροι από τα ΠΕΠ, από τα ΕΣΠΑ. Για να γίνει κατανοητό. Η στήριξη λοιπόν των, των ο δύο δράσεων. Ο Δήμος δεν μπορεί να πάρει από την περιφέρεια μέσω του ΠΕΠ του δικού τη. Όχι, δεν μπορεί να... θα έπρεπε να υπάρξει άμεση, ναι. άμεση ανταπόκριση ναι. από την περιφέρεια, ναι. όπο... ναι. όπερ και γύρω ναι, ναι, ναι. του, οριζόντια, από όλε τι περιφέρειε τη χώρα. Ε, Όπω οι περιφέρειε, για παράδειγμα, ναι. δώσαν ένα σημαντικό κομμάτι του έσπαρτου για την ε, στήριξη. Προσέξτε, σε αυτή την περίπτωση τι κάναμε. Στη μία περίπτωση που αναφερθήκατε εσεί, στηρίξαμε τι επιχειρήσει. Στην άλλη περίπτωση, τα 20 εκατομμύρια που δόθηκαν, για παράδειγμα, από την περιφέρεια, προ ποιον. Προ το κράτο το ίδιο, για να πάρει επικουρικού ιατρού και νοσηλευτέ. Mm -hmm. Για να στηθεί και να σταθεί το υγειονομικό σύστημα την ώρα που βάλλονταν. Πάρα πολύ υγεία. Πώ στήριξατε την υγεία τα χρόνια τη κυβέρνηση. Μόλι σα ανέβαινε. Εκτό αυτού, αυτού <laughs> θέλω να ρωτήσω το εξή. Ήταν στήριξη <laughs> στην υγεία, διότι βλέπω συχνέ ερωτήσει, ε, εκτό από τη χρηματοδότηση που υπήρξε, η ενεργειακή αναβάθμιση, για παράδειγμα. Ε, διότι Δεν είναι. Ναι. Δεν είναι. Νομίζω είναι αυτονόητο. Όταν υπάρχει μια οριζόντια πολιτική που λέει ενεργειακέ αναβαθμίσει δημοσίων κτηρίων, νοσοκομείων, τι σημαίνει η ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου του Ρίου, για παράδειγμα, mm -hmm. Σημαίνει πέραν του περιβαλλοντικού ωφέλου, mm -hmm. σημαίνει και μείωση ενεργειακού κόστου. Άρα τι σημαίνει περισσότερα χρήματα για το σύστημα υγεία για να τα στρέψει. Αντί να πληρώνει τη ΔΕΗ, να το πω έτσι απλά, να πληρώνει άλλε υποχρεώσει και να. Υπηρετεί καλύτερα α, τον πολίτη. Άρα, έμεσα τι κάνεις, πάλι έμεσα, είδατε. Ναι, ναι, ναι. Η συνέργεια είναι αυτή που βγάζει αποτέλεσμα. Άρα, λοιπόν, που υπήρξε βοήθεια στην περίοδο της κρίσης, στην υγεία, ενεργειακή αναβάθμιση, τοπική με, οικονομία, τοπική οικονομία ναι. επιχειρηματικότητα, ναι. περιβάλλον, α, ανεργία, σημαντική συνεισφορά μας μέσω ακριβώς της ενίσχυση, τη μεταποίηση, στην επιχειρηματικότητα που σα είπα πριν, ή ακόμα, ακόμα και στι δράσει του COVID. Τα χρήματα. Ε, μάλλον. Οι επιχειρήσει οι οποίε ενισχύθηκαν μέσω των α, μη επιστρεπτών προκαταβολών για, τις, α, α, για τον COVID από την περιφέρεια τη Ελλάδα είχαν την υποχρέωση να μην απολύσουν το προσωπικό για δύο χρόνια. Σωστό. Τι σημαίνει αυτό, ότι την ώρα που πιέζονταν οικονομικά η αγορά και υπήρχαν α, το απότοκο τη πίεση είναι συχνά α, οι απολύσει προσωπικού και άρα η αύξηση ανεργία, ε. εμεί τι καταφέραμε την τριετία αυτή. Από πρωταθλητέ στην ανεργία που ήταν η περιφέρεια Δυτική Ελλάδα, πρωταθλητέ εδώ θυμίζω, είμαστε στη μέση τη κατάταξη. Έχω ερωτήματα μετά από αγροτέ, διότι μου τα προωθούν οι τεχνικοί μα. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω, αν γυρνούσαμε <laughs> τον χρόνο πίσω, ολοκληρώνοντα έτσι το 2022, τι θα αλλάζατε από τι δράσει σα, από την πρακτική σα, από την πολιτική σα, έχετε μετανιώσει για κάτι κάνοντα μια αυτοκριτική. Και θα ήθελα να μου πείτε και ποιο είναι ο στόχο, ο αρχικό, ο μεγαλύτερο στόχο για το 2023. Κοιτάξτε, ο στόχο παραμένει ο ίδιο. Αυτός που θεωρώ ότι και προεκλογικά είναι σαφές ότι αυτό είχαμε πει, mm -hmm. αυτό είναι κάτι το οποίο, ξέρετε κάτι, δύο δείκτες είναι που δείχνουν την ευμερία ενός τόπου. Η ενέργεια και το ΕΠ. Αν λοιπόν καταφέρουμε, και παίρνω κουράγιο από το γεγονός ότι μέχρι στιγμής mm -hmm. έχουμε δείξει ότι ενώ η γραμμή πήγαινε προ τα κάτω, η καμπύλη, αν τα βάζαμε σε μια ε, εξίσωση που λέμε σε είμαστε μια. Είμαστε στα στοιχεία στο, τη Γιούρα. Το 19 ήμασταν στην τελευταία τριάδα. Είμαστε στην τελευταία. Τελευταίοι ήμασταν. Τελευταίοι. Ε, τώρα δεν είμαστε πια. Και αυτό σημαίνει ότι αυτή η ροπή προ τα κάτω ή, έχει είναι αρχίσει είναι να. Πρόσχερο είναι πρόσχερο αυτό ενώ με εξάμηνα, οκτάμηνα, με αλχημίε όπω έλεγαν στα λέγια τη αντιπολίτευση. Είναι ένα παραδικό φαινόμενο ή θα έχει διάρκεια ευελπιστή. Δηλαδή, όταν πηγαίνουμε προ τα πάνω είναι αλχημία και όταν πηγαίνουμε προ τα κάτω είναι τι ακριβώ. Σωστό. Δηλαδή, ξέρετε. Είναι λίγο αστείο ναι, αυτό. Εντάξει. Είναι λίγο αστείο αυτό. Τι θα και αλλάζετε. Έω και προσβλητικό. Τι θα αλλάζετε? ε, Οι αριθμοί, ξέρετε, δεν μπορούν εντάξει. να πούμε ψέματα όσο και αν θέλουμε να τα ναι. ε, δούμε αλλιώ. Τι θα αλλάζαμε. Καταρχά, θα ευχόμουν να μην είχαμε ζήσει αυτά τα. Να σα το πω αλλιώ. Σκεφτείτε αυτά τα αποτελέσματα. Mm -hmm. πόσο καλύτερα θα ήταν αν δεν είχαμε αυτές τις δύο απανοτές κρίσεις σκεφτείτε αυτή η ροπή προς τα πάνω που σας περιέγραψα πόσο καλύτερο αποτέλεσμα θα είχε και πόσο θα μας εκτείνασε αν δεν μας τραβούσε πίσω ή αν δεν μας έπαιρνε ένα σημαντικό κομμάτι των πόρων μας mm -hmm. αυτό που λέμε κορονοϊός, mm -hmm. αυτό που λέμε ενεργειακή κρίση αυτό που λέμε όλες Φυλικά, αυτές οι απαραγωγές Τι έχετε κρίσεις. καταλάβει, το κράτος βοηθάει την αυτοδιοίκηση ή στέκεται τείχος σε πολλές των περιπτώσεων όπως λένε κάποιοι αυτοδιοικητικοί σας βοηθάει οικονομικά και ε, ποια είναι η πρακτική σα, Χτυπάτε τι πόρτε των υπουργών, Πηγαίνετε συνεχώ στην Αθήνα, είστε συνεχώ σε συζήτηση μαζί του. Πώ Πώς δράτε δηλαδή νομίζω, στην καθημερινότητα. νομίζω είμαστε αναγκασμένοι η θεσμική αντιμετώπιση Τη τοπική αυτοδιοίκηση και τη σχέση τη με το κράτο είναι δεδομένη. Εννοείται ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι εδώ λόγω και τη αρχή τη εγκύτητα. Τι σημαίνει αρχή τη εγκύτητα, βρισκόμαστε μέσα στην κοινωνία. Δεν είμαστε κάπου αλλού και κοιτάμε την κοινωνία από μακριά. Είμαστε μέσα στην κοινωνία. Ζούμε εδώ. Άρα αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα πιο έντονα, πιο γρήγορα και πιο αντικειμενικά. Άρα, ποιο είναι ο ρόλο μα, να μεταφέρουμε αυτά τα θέλω και τι ανάγκε προ την κεντρική εξουσία. Όμω δεν είναι θέμα διαγωνισμού. Είναι θέμα Τεκμηρίωση και διεκδίκηση. Και πιστεύω ότι συνολικά έχουμε κάνει βήματα προ την α, εμπέδωση αυτή τη αντίληψη. Φυσικά έχουμε δρόμο ακόμα. Η περιφερειακή διακυβέρνηση είναι ακόμα ζητούμενο. Και η περιφερειακή διακυβέρνηση εδώ, για να το καταστήσω σαφέ, δεν είναι φέρε μου περισσότερα λεφτά. Είναι άκουσε με περισσότερο, νιώσε με περισσότερο. Και αυτή η έλλειψη ενσυνέτηση τη εκτελεστική εξουσία. Και συνηγορεί το γεγονό ότι προέρχεστε από τον ίδιο πολιτικό χώρο για να έχετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα ή όχι. ή θα το είχατε, α πούμε, και με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Θα το επιδιώκατε τουλάχιστον. Είναι σίγουρο ότι εμεί θα το επιδιώκαμε ανεξαρτήτω του ποια κυβέρνηση θα υπήρχε ναι. ε, επάνω. Έτσι. Είστε ευχαριστημένοι όμω που είναι συγκεκριμένη κυβέρνηση και μπορείτε να συνηγορηθείτε καλύτερα. Το γεγονό ότι, για παράδειγμα, υπήρξε μια αύξηση το, ε, στο, ΕΣΠΑ, να το, συνολικά όχι ναι, για μας, ναι, για την περιφέρεια ναι, της Ελλάδας, δείχνει μια σοβαρή αντιμετώπιση της τοπικής αυτοδιοίκησης ναι, του, ναι. του, 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 δευτερού βαθμού. Το γεγονός ότι υπήρξε αύξηση 30% στο ΕΣΠΑ 21-27%. Το γεγονό ότι είχαμε 400, να το πούμε απλά, 430 εκατομμύρια ε, το 1420 και τώρα έχουμε 640 εκατομμύρια σαν Δυτική Ελλάδα, για το 2021-2027 Αυτό δεν δείχνει περισσότερη εμπιστοσύνη οφείλετε Εκ μέρους και του κράτους δύο πλευρές, ε, Βεβαίως, ναι, ναι. βεβαίως ε, με Ποιον υπουργό τα λέτε καλύτερα Νομίζω ότι η συνεργασία μας Ανάλογα με το πρόβλημα που καλούμαστε να λύσουμε Κάθε φορά ε, Είναι καλή ε, και παραγωγική ε, Με τα περισσότερα υπουργεία Νομίζω ότι δεν έχει να κάνει έχετε με ένα προσωπικό υπουργό δεν είναι ανθρωπίνο, μπορώ να σα πω, αλλά δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει κανέναν. Αλλά ναι. ε, το θέμα είναι αποτελεσματικότητα. Λέτε με τον, ε, να λύνουμε τα προβλήματα με, του κόσμου. Με, Τώρα... με τον ε, Δήμαρχο Πατρίων, τι σχέση έχετε, δεν εννοώ την προσωπική. Δεν Γι' αυτό σας λέω. Πολύ, ναι, την <laughs> πολιτική μπορείτε <laughs> να συνονιθείτε μεταξύ σα. Και σε δεύτερο χρόνο δεν θέλω να μου απαντήσετε αν πιστεύετε ότι. Γιατί δεν αν μπορούμε Έλληνε να είμαστε. <laughs> ναι, Αλλιώ το λέω. Πω <laughs> πάντα χρειάζεται αλλαγή Δημάρχου. Όπω ακούω αρκετού να λένε. Εγώ ψηφίζω στο Αγρίνιο, να σα θυμίσω έτσι. Είμαι ναι. δημό τη. Ναι, πάτρα. τη Αγρίνιο. Που ζω στην Πάτρα. Την οποία και αγαπάτε. Ζω, ζω βεβαίω, ναι. στα σύνορα, ναι. εκεί στο Κέτχ. Ναι. Και μπορώ να σα πω ότι θεσμικά και σοβαρά μιλώντα τώρα, ναι. α, θεσμικά έχουμε προσπαθήσει και έχουμε σφυριλατήσει μια σχέση με όλες τις δημοτικές αρχές στην Περιφερειακή Ελλάδα, σαν Περιφερειακή Αρχή, πάνω σε μια λογική συγκεκριμένη. που αναλάβαμε, καλέσαμε όλους τους δημάρχους, συζητήσαμε μαζί τους, μοιραστήκαμε την ανάγκη που υπάρχει για εμπροστοβαρή πολιτική και αυτό έδειξε να γίνεται κατανοητό. Από όλου ανεξαιρέτου, ο καθένα με τι δυνατότητέ του, όχι μόνο τι προσωπικέ και τι ατομικέ, αλλά και τι υπηρεσιακέ. Κάθε δήμος έχει τα δικά του προβλήματα, τι δικέ του ανάγκε, τα δικά του α, τεχνικά, υπαλληλικά ή και οικονομικά ζητήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε έναν κικαιώνα προβλημάτων. Τα προβλήματα που σα ανέφερα πριν δεν αφορούν μόνο την περιφέρεια. Αφορούν και του Δήμου, αφορούν και τα σωματεία, τα ιδρύματα και ακόμα, ακόμα ε, και τα νοσοκομεία μας. Σκεφτείτε ότι όλο αυτό το πράγμα θα πρέπει να λειτουργήσει πάνω σε μια βάση συνεργασίας. Και αυτή η συνεργασία προϋποθέτει ότι δεν θα κοιτάς ποτέ χρώματα... Κομματικέ προελεύσει και οτιδήποτε άλλο. Μην ξεχνάμε ότι οτιδήποτε βλέπουμε γύρω μα είναι προϊόν συνεργασία. Και αναφερθήκατε σε κάτι πριν το και σε με... ένα δύσκολο νομό, <σχε> για παράδειγμα, ο νομό Αχαία, που όλοι <σχε> οι δήμαρχοι. Θα σα πω, όλοι οι δήμαρχοι πλην του κυρίου Πελετίδη προέρχονται ε, από άλλου πολιτικού ε, χώρου. Και ίσω αυτό το, και το κάνει και ο κ. μαζί. Ε, γιατί ε, γιατί προφανώ, ε, ζώντα ε, και παλιότερε εποχέ ε, και γνωρίζοντα για τι πολιτικέ αντιμαχίε που υπήρχαν μεταξύ των δημάρχων ε, ή του πρώτου βαθμού, με το δεύτερο βαθμό τοπική αυτοδίκηση δεν ήταν εύκολο να συνοηθεί κάποιο. Ε, Όμω, κάνοντα ένα ρεπορτάζ, πριν έρθετε, και έρχοντα όλου του δημάρχου. Δηλαδή και στη Δυτική Αχαΐα και στα Καλάβρητα ε, και στο Αίγιο δεν είχαν η αλήθεια είναι ομολογουμένω κάτι κακό να μπουν, παρότι όλοι προέρχονται από το Πασό. Έτσι. Είμαστε συνομίληκε, δεν είναι. Ναι, πε, περίπου. περίπου. Ε, 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 Είσαι είναι, λίγο μικρότερο. Είσαι λίγο μικρότερο. Λοιπόν, να σου πω κάτι λοιπόν ω <laughs> μεγαλύτερο. <laughs> λοιπόν, λοιπόν, <laughs> <μεγαλύτερος. laughs> λίγο, πολύ λίγο Να σου πω κάτι λοιπόν ω μεγαλύτερο, θα μου επιτρέψει και να το ελαφρύνω. Ε, έχει ξεπεραστεί αυτή η αντίληψη ναι. την οποία τώρα εκφράζεις ναι. δεν υπάρχει αυτή η αντίληψη στην α, κοινωνία mm. δεν υπάρχουν πλέον τέτοιου είδους mm. οχυρώματα όσο και αν κάποιοι να πασχίζουν να τα ξαναζωντανέψουν mm -hmm. κάποιοι πραγματικά πασχίζουν να ξαναζωντανέψουν αυτοκρατορίες με τύχη χρωματιστά mm -hmm. κίτρινα, πράσινα, ροζ, μπλε δεν ξέρω mm -hmm. εγώ τι γιατί κάποιο τους βολεύει mm -hmm. η κοινωνία το έχει ξεπεράσει αυτό και το έχει ξεπεράσει γιατί Ξέρετε κάτι Η, η τοπική αυτοδιοίκηση Είναι παλιά ιστορία Θεσμικά yeah. Κυρίως η δήμαρχοι Ο θεσμός yeah. του δημάρχου είναι yeah. υπεραιωνόβιος yeah. Yeah. Ε, Έχει εμπεδοθεί λοιπόν Μες στην κοινωνία και αυτό Ήρθε από τα δημαρχιακά και φτάνει σιγά σιγά και στα περιφερειακά. Ό, Αν αντιλαμβανόμαστε όλοι. όλοι. Εννοείται. Δηλαδή, ναι. εννοείται, το βλέπετε ακόμα και στην ΚΕΔΕ. Πάρτε ένα παράδειγμα, ναι. τι γίνεται στην ΚΕΔΕ. Λένε χαριτολογώντα οι δήμαρχοι, μιλήστε του, το θα κάνουμε λέει το κόμμα Μ, των δημάρχων. Μήπω θα, θα σταματήσουμε σε αυτό το σημείο λόγω των <laughs> κρίσεων, των πολλαπλών κρίσεων, οικονομική κρίση, τώρα ό,τι ζήσαμε τα τελευταία χρόνια και δεν γινόταν έτσι κι αλλιώ να πράξουμε διαφορετικά. Όχι, απλά αυτό, ναι, Οριμάζουμε πολιτικά. Μα, μα μας ορίμασαν οι συνθήκε και οι δυσκολίε. Και αν κάτι καλό άφησαν, μεταξύ άλλων, ήταν αυτό. Και ο ψηφιακό μετασχηματισμό. Καταλάβαμε, μας... καταλάβαμε ναι. επιτέλου ότι πράσιν, αν ναι. σηκώνει τύχη, ναι. είτε χρωματιστά είτε οτιδήποτε άλλο. Μόνο απομονώνεσαι ωραία, και διαιρείσαι. Αν τα ρίχνει τα τείχη. Στο, στο, πλαίσιο αυτό, σε πανελλαδικό επίπεδο, μπορούμε να πάμε σε ένα μοντέλο Γερμανία. Άκουσα προσφάτω μία πολύ ωραία ανάλυση από έναν ε, ομολογουμένο μεγάλο σε ηλικία, αλλά βαθύ γνώστη πολιτική ε, πολιτικού άνδρα και είπε ότι δεν είναι ανάγκη. Να μειωθούν οι δυνάμει του Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι επιλέξει ο λαό, ό,τι ποσοστό του δώσει, πάμε να συγκυβερνήσουμε όλοι μαζί για το καλό του τόπου, όπω γίνεται στη Γερμανία. Διότι, συγγνώμη, ε, Προέρχεται το Πασόκ. Είδατε το Πασόκ τη Γερμανία να έχει τεράστια πτώση όταν συνεργάστηκε με το κόμμα τη κυρία Μέρκελ, για παράδειγμα. Για να το πω έτσι απλοϊκά. Εδώ, γιατί θεωρούμε ότι, αν συνεργαστούμε με τη Δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ, θα πάμε από το 10% που είμαστε τώρα στο 3%. Όπω σα είπα πριν από λίγο, μπορούμε ξεκίνησε αυτή η τάση να το βλέπω ότι είναι πιο όρημη συνθήκη και στη νεότερη γενιά. Στη δική μα, στη δική σα και στου έτσι μικρότερου. του μεγαλύτερου δεν είναι τόσο πολύ δισεκτός. Και εγώ το πιστεύω αυτό και νομίζω Έλθος. ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή εκεί. Δεν ξέρω το πότε. Ε, δεν έχω μαντικέ ε, ικανότητε. Ναι. Οι συνθήκε θα δείξουν. Ναι. Είναι σίγουρο πάντω ναι. ότι αφού το κάνει η ίδια η κοινωνία είναι. Οι ίδιοι ψηφίζουν. Οι ίδιοι πολίτε ναι. ψηφίζουν για τα δημοτικά ή για τα περιφερειακά και το κάνουν. Γιατί να μην το κάνουν και για τα κεντρικά το μήνυμά σας για το 2023 <και> ε, αλλά και εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα που έρχεται και με την ενέργεια προφανώς οι τιμές δεν πέφτουν όσο θα θέλαμε ε, και με φόντο τις εκλογές βεβαίως εγώ να ευχηθώ πως δεν θέλω το πολιτικό κοπήσω. εγώ να ευχηθώ πραγματικά δεν είναι κλισέ τα δύο τελευταία χρόνια εκτιμήσαμε όλοι και καταλάβαμε γιατί το βιώσαμε τι σημαίνει η υγεία mm -hmm. άρα δεν είναι κλεισέ να πω και να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου Υγεία σε όλους Σε όλες τις οικογένειες mm -hmm. Να μην αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα Να μην αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα Κανένας μέσα στο σπίτι του ε, Είναι κάτι το οποίο νομίζω όλοι το καταλάβαμε Και θα πρέπει να, να μην το περνάμε mm -hmm. Έτσι ψήφιστα. Mm -hmm. Να προσέχουμε λοιπόν τον εαυτό μας ε, Ο κορονοϊός είναι ακόμα εδώ <laughs> υπάρχει και ο ή ή ένα τώρα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο υπάρχει ένα, ναι. <laughs> και ίτα, ίτα εύχομαι να μην μα βρει και τίποτα άλλο. Ναι, ναι. Α, σε κάθε περίπτωση όμως mm. να ευχηθώ ταυτόχρονα περισσότερα χαμόγελα. Mm. Α, έχουμε ανάγκη αν θα μπορούσα να ευχηθώ κάτι να προσπαθούμε να βλέπουμε περισσότερο χρώμα στην καθημερινότητά μας, περισσότερη αισιοδοξία είναι ένα mind game αυτό είναι μια εσωτερική διαδικασία που νομίζω θα μας βοηθήσει όλους να μπορούμε να τα επεξεργαζόμαστε την πραγματικότητα με περισσότερη δύναμη mm -hmm. χρειάζεται δύναμη από τον καθένα και μας και ίσως. για να έχεις δύναμη πρέπει να μην τα βλέπεις όλα γκρι mm -hmm. ακόμα κι αν είναι ακόμα κι αν είναι δύσκολα mm -hmm. πρέπει να καταλάβουμε και πρέπει να ξέρουμε ότι μπορούμε με τις δικές μας δυνάμεις να βοηθήσουμε να γίνουμε ένα κομμάτι αυτής της αλλαγής που χρειάζεται στην καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Άρα ένωση δυνάμεων, αυτό είναι το ριζουμέ, ανεξαρτήτως χρώματος με αισιοδοξία δυναμική για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Και ίσω ρεαλιστικέ λύσει ε, προέρχονται μόνο από ρεαλιστικέ διεκδικήσει. Θυμάστε το παλιό το σύνθημα που γράφανε yeah. στου τοίχου. Ε, νομίζω τα συμπυκνώνει όλα αγάπη μόνο. <laughs> Ευχαριστούμε. Ε, νεολόγο διαβάζετε. Βεβαίω. Ντετέ. Εννοείται. Και αχάια βλέπουμε. <laughs> Και μάξι φαίμα. Ευχαριστούμε τα πάντα. πολύ τον Περιφερειάρχη Δυτική Ελλάδα, Νεκτάριο Φαρμάκη. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, κύριε Περιφερειάρχη. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο.